κύριος Ζαμπούκης είναι δήμαρχος Αλεξανδροπούλης και επικεφαλής του δικτύου Δήμων ενάντια στο Χρυσό. Θέλετε να μας, να μας κάνετε ένα σχόλιο, αν θέλετε, ελάτε, κύριε Ζαμπούκη. Αξιότιμε κύριε Κούλογλου, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη η τιμή να βρισκόμαστε σήμερα ακριβώς στο σημείο που χτυπάει η πολιτική καρδιά της Ευρώπης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους κυρίους βουλευτές που με την πρόσκλησή τους μας δίνουν σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να μεταφέρουμε τον παλμό, τη βούληση, την φωνή της Θράκης και των τοπικών κοινωνιών που έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε με την θεσμική μας ιδιότητα. Είμαστε εδώ στο κέντρο λήξης των αποφάσεων για να μοιραστούμε μαζί σας την αγωνία μας, αλλά και την αποφασιστικότητά μας να αντισταθούμε απέναντι σε όποιον προσπαθήσει να επιτεθεί στο περιβάλλον που ζούμε όλοι εμείς και οι οικογένειές μας. Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, όλοι οι θεσμικοί φορείς και όλοι οι κάτοικοι δίνουμε έναν αγώνα με πάθος, διατρανώνοντας στεναρά την αντίστασή μας στις προσπάθειες που γίνονται για να αναπτυχθούν μεταλλευτικές δραστηριότητες με εξορίξεις χρυσού. Αυτόν τον αγώνα τον συνεχίζουμε ανιδιοτελώς, ακόμη πιο δυναμικά και πιο οργανωμένα, χωρίς καμία διάθεση συμβιβασμού. Γιατί απλά είναι ένας κοινωνικός αγώνας, δίκαιος και ιερός. Γιατί είναι ένας αγώνας που αφορά την προστασία της φύσης, τη φροντίδα του περιβάλλοντος, την δημόσια υγεία, τον πρωτογενή τομέα, το νερό, την αηφόρα ανάπτυξη. Αφορά το μέλλον μας και αφορά τη ζωή μας. Έχουν δαπανηθεί αμέτρητα εκατομμύρια στο παρελθόν και δαπανούνται ακόμη με βασικό στόχο να καμφθεί η αντίσταση της κοινωνίας των πολιτών. Χρησιμοποιήθηκαν μέχρι στιγμής πολλές και πολύπλοκες μέθοδοι για να λυγίσουν τη σταθερή και ακρόνητη θέση των θεσμικών φορέων αλλά και των συνανθρώπων μας. Έγιναν πάμπολες απόπειρες να εξαγοραστούν συνειδήσεις. Χρησιμοποιήθηκαν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας για εμπόριο αλπίδος, θυμίζοντας κάποιες άλλες εποχές που η κακή ποιότητα πολιτική έταζαν θέσεις εργασίας το γνωστό και εφιαλτικό ρουσφέτη προς άγραν ψήφων. Γύρω από τη λέξη χρυσός χτίστηκαν πολιτικές καριέρες. Δυστυχώς στην Ελλάδα κατά καιρούς αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα που απασχολεί δεκαετίες και την Θράκη και τη Χαλκιδική έγινε πολλές φορές αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και πολιτικών αντιπαραθέσεων σε επίπεδο και κυβερνήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη Χαλκιδική διχάστηκαν κοινωνίες, συγγενείς έγιναν εχθροί και γίναμε μάρτυρες ισχυρών και επικίνδυνων συγκρούσεων εν είδη εμφυλίου πολέμου. Θλιβερά γεγονότα που δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε. Μας κατηγόρησαν με διάφορους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, όπως θέλουμε να τους κάνουμε πλούσιους και αυτοί αρνούνται, είναι κόντρα στην ανάπτυξη, είναι απολύτιστη, είναι εχθροί της νεολαίας που αγωνιά για το μέλλον της. Σήμερα ο κίνδυνος είναι και πάλι ορατός και μας χτυπάει την πόρτα. Η κυβέρνηση φλερτάρει ανοιχτά πλέον με την εκδοχή των αδειοδοτήσεων στις εταιρείες χρυσού. Οι πολιτικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα προχωρήσουν χωρίς την θέληση της τοπικής κοινωνίας δεν μας πείθουν, διότι η νομοθεσία και ο μεταλλευτικός κώδικας κρύβουν πονηρές παγίδες. Η παρουσία όλων μας σήμερα εδώ καταδεικνύει περίτρανα ότι είμαστε ενωμένοι και αποτελούμε μία βροθιά. Λέμε όχι στα χρυσολυχεία και κανείς και τίποτα δεν μας χωρίζει σε αυτό. Αντίθετα, το όχι μας ενώνει, διότι όλοι μας ζούμε εκεί. Έχουμε κοινές ρίζες και αυτές οι ρίζες θέλουμε να ποτίζονται με καθαρό νερό και όχι με δηλητήριο. Θα χρησιμοποιήσουμε άλλους μοχλούς για βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν θα προκόψουμε με τις καταστροφικές εξορίξεις που θα ερημώσουν τη γη μας. Και για να αναφερθώ λίγο στην αρχαία ελληνική ιστορία που όλοι θαυμάζουμε, σας λέω ότι κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να συνηθίσει τον οργανισμό του στα δηλητήρια όπως έκανε ο Μηθριδάτης ο Έκτος, ο μεγάλος βασιλιάς του Πόντου και της ελληνιστικής εποχής. Δεν υπάρχει άλλωστε λόγος για κάτι τέτοιο. Ζούμε σε μια ευλογημένη περιοχή που διαθέτει τα πάντα. Υπέροχα βουνά, πεντακάθαρη θάλασσα, υδροβιότοπους, γόνιμη γη και πλούσιο υπέδαφος. Αυτό τον πλούτο που έχουμε στο υπέδαφό μας μπορούμε να αξιοποιήσουμε σε άλλες εποχές στο μέλλον όταν η επιστήμη και η τεχνολογία εφαρμόσουν νέες μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες δεν θα χρησιμοποιούν κυάνιο ή και άλλα δηλητήρια. Δεν δεχόμαστε
να αποφασίζουν άλλοι για εμάς για τόσο λεπτά και ευαίσθητα θέματα. Ιστορικά έχουμε τεκμηριώσει ότι δίνουμε την ζωή μας για την πατρίδα μας, την ανεξαρτησία μας και την ελευθερία μας. Αρνούμαστε να θυσιάσουμε τον τόπο μας στον βωμό των επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένας μόνο τρόπος μπορεί να μας διασφαλίσει ότι η τύχη βρίσκεται στα χέρια μας. Να αποκτήσει η τοπική αυτοδιοίκηση καθοριστικό, αποφασιστικό και εκτελεστικό ρόλο και όχι απλά εισηγητικό όπως ισχύει σήμερα. Τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να κρίνουν και να αποφασίζουν για θέματα που έχουν να κάνουν με τις περιβαλλοντολογικά επικίνδυνες επενδύσεις στις περιοχές μας. Αυτό θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος. Με τη ζωή και το περιβάλλον, πειράματα και παιχνίδια δεν γίνονται. Σήμερα ακούτε τη φωνή μας, την θέλησή μας, την απόφασή μας. Σας καλούμε να αναπαράξετε και να μεταδώσετε με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο το μήνυμα που σας μεταφέρουμε από τους στρατιώτες, ώστε να ενισχύσετε το νέο κύκλο κοινωνικών αγώνων που εκτιμούμε ότι κάποιοι προετοιμάζονται να ανοίξουν. Σας ευχαριστούμε θερμά.